κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγκας Μπασκετάκη, καλώς ήρθατε σε μια ακόμα αναμέτρηση για την Elite by Betson. Ελπίζουμε η ζωή σας να είναι ήδη καλή και να γίνει έστω και λίγο καλύτερη με την αναμέτρηση που παρακολουθούμε αμέσως τώρα. Όπως είπαμε, παρακολουθούμε αναμέτρηση μεταξύ Last Paper Bears και Domers. Όχι, όπως είπαμε, βασικά δεν το είχαμε πει, τώρα το λέμε. Όπως και να έχει, οι δύο ομάδες βρίσκονται στο 3-9. Οι Last Paper Bears στο προηγούμενο παιχνίδι είχαν χάσει από τον άξονα με 85-83 σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο. Η Domers είναι μια ομάδα η οποία παίζει πολύ πιο tactically. Είναι μια όχι τόσο αθλητική ομάδα όσο η Last Paper Bears, ειδικά όταν είναι πλήρης. Οι Bears βρυχόνται, παίζουν πάρα πολύ γρήγορα. Είναι μια πολύ πιο αθλητική και μια πολύ πιο νεανική ομάδα από τους Domers. Το πρώτο φάουλ που κέρδισε ο Σουκουλιάς για δύο βολές, ο οποίος είναι στην ομάδα μετά από αρκετό καιρό. Έχει ένα μικρό τραυματισμό, όπως ανέφερε και ο ίδιος σε σχετική συνέντευξη, που μπορείτε να βρείτε τις σχετικές συνέντευξεις στη σελίδα μας στο Facebook, Μπασκετάκη Σαλονικάλη. Συνέντευξεις εκ των πριν τους αγώνες, συνέντευξεις των MVP μετά τους αγώνες, πλούσιο backstage φωτογραφικό και οπτικό φυσικό υλικό, γενικώς πολύ backstage πράγμα, να το πούμε πιο λαϊκά. 0-2 θα έρθουν τώρα οι πρώτοι πόντοι μετά από ένα coast-to-coast από τον Τζελενίτσα, ο οποίος θέλει και φορά το 0-2, πάει μέχρι μέσα και κερδίζει τη ρακέτα επίσης. Ο Σκούτας 2-2. Τριχοχού Σουκουλιάς jump shoot από φυσικά, στόχησε όμως βγούντας τον χώρο απέναντί του. Μιχουλμιάδης jump shoot για 2 από τη γωνία 9, στοχό από το κοίτα. Στοχού Κούδιν στη γωνία. Της κινήτης Καλαφάκης είναι απέναντι στην Ιταλία την πλευρά του για 3 Ελενίζας. Είναι εύστοχος 2-5. Πολυκρομιάδης, ο βασικός γκάρτ που προκύπτει από το σχήμα, το αρχικό σχήμα των Paper Bears. Για 3 από τη γωνία υπάρχει απάντηση. Στο προηγούμενο τρίποντο από τον Καζή. 5-5 η διαφορά, εκμηδενίζεται για μία ακόμα φορά. Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, ένα derby. Σιγά σιγά πλησιάζουμε και στα play-offs και στην Elite by Betson. Πάει μέχρι μέσα πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια. Έχασα τα λόγια μου και η μπάλα χάθηκε επίσης από τον Τραγκοσάρη, αλλά είναι ξανά για την ομάδα του. Για 9-14 δευτερόλεπτα. Συνεχώς θα επαναφέρει Ζελενίτσας. Βρες και ελεύθερος για 3, είναι άσχημος της φορά. Υπάρχει rebound και πρόθεση να τρέξει ο Γιάννης. Ωραία τρίπλα από τον Τίτα, ο οποίος θα είναι μέσα, πάει να κάνει μία ακόμα ωραία τρίπλα, αλλά θα χάσει η μπάλα. Ζελενίτσας, όλους πάσα ξανά στο προσωπού. Στην αδύναμη πλευρά βρέθηκε ο Τραγκοσάρης. Στο για 3 είναι άστοχος, υπάρχει rebound τελικά από τον Κίτα, ο οποίος ήταν ψηλότερος από τον ανταγωνισμό και στην φάση και είχε καλύτερη θέση. Ωραία τρίπλα από την πλάτη, πολύ σημαντικά. Δεν θα καταφέρει να κρατήσει την μπάλα, αλλά αυτή είναι για τους Paper Bears. Ο Τελενίτσας τα λέει λίγο με τον ένα και τον διαιτητών. Κοίτας, τριπλός η άμυνα πάνω του. Για 3 από την κορυφή, έπρεπε απέναντί του, είναι εύστοχος ο Καζής, ο οποίος από τα πρώτα λεπτά είναι ιδιαίτερα δραστήριος στην επίθεση των Αρκούτων. Κινίδης, ο Κοσάρης. Κινίδης ξανά, ο Λουσπάσης του Τελενίτσα ξανά στο για 3. Έβρος του Πολυσονιάδη απέναντί του, δεν κατάφερε να τον κερδίσει, πήρε τους υπάρχουν όλα αυτά. Μπίλιος στη γωνία του για 3 του Πόρος είναι άσχος, του Σοφού Γελφάου και θα πάρει τώρα την μπάλα. Η Κουλιά πήρε το rebound προηγουμένως, δεν τόνο. Με το Σάρις, πάρτο του φώναξε ο Ζελενίτσας, ο οποίος έδωσε την μπάλα, το πήρε αλλά στόχησε ο πρώτος. Κοίτα, στη γωνία ο Πολοκρινιάδης, σε κίνηση μέσα στη ρακέτα, επίσης είναι μέσα στη ρακέτα, αλλά πήρε το τρίποντο. Πάει μέσα στη ρακέτα ο Καντής. Σε μια πιο low
full tempo επίθεση. Ο Ντόμενς Δελενίκος θα χάσει την μπάλα. Σε καλή άμυνα την έβαλε και ο Μπιλιός να χάσει την μπάλα. Κοίτα. Ο Μπιλιός θα συγκροτήσει την μπάλα. Κοιτάει το που πατάει και που βρίσκεται. Σουτάρει για τρεις αλλά αστοχή ο Κοίτας. Υπάρχει θετικό rebound. Και καλά μέσα από τη ρακέτα του Γκαζί. 15 από το 5-5 είναι ένα μικρό σερί, 5-0 οι Bears, οι οποίοι έχουν και ένα φάουλ. Κανένα οι Bears. Και δείτε και είναι προσπίσω να πάρει την μπάλα στον χρόνο. Η δουλειά σου δώσει την μπάλα, ωραία στον τρακοστάρι, ο οποίος δεν θα καταφέρει να την μετατρέψει σε assist. Ήλιος. Διατρέχει με μεγάλη καμπύλη, ο Χρυσικού δεν είχε πάει πάνω του, υπάρχει αμυντικό rebound. Αυτό. Σκηνίδι. Τρίπλες πάει μέχρι μέσα της διπλός και άμυνα πάνω του, καλάθι και φάουλ. Πολύ δύσκολη προσπάθεια απέναντι σε δύο. Δεκαεφτά σύμμια συμπληρωματική βολή. Τώρα βάζει την πάω και μπορεί να την άδειξη. Ο Κίδας
καλύτερα. Φανταστική πάσα. Συγκρατεί σε πρώτο χρόνο ο Βίλιος, αλλά δεν καταφέρει να πάρει την προσπάθεια. Ωραία, την προσπάθεια δουλειά. Θα μέσα να τροφοδοτήσει τον εαυτό του. Δεν θα τροφοδοτήσει τον Κατοχάρη, ο οποίος ακολουθούσε τη φάση. Τώρα θα πραγματοποιηθεί η πρώτη αλλαγή για Ερντόμερς. Ο Ζουχούς θα περάσει στον πάγκο, ο Αρσένης θα περάσει στη θέση του. Συνεχίζουμε τους ίδιους πέντε οι Bears. Να βρισκόμαστε σιγά σιγά πρώτο πυλόν για το τελευταίο δίλεπτο της πρώτης περίοδου. Για δύο πατάει τη γραμμή, είναι άστοχος, υπάρχει η μάχη του ρυθμιστικά. Θα βγάλει τελικό νικητή τον Καζί, η μπάλα είναι για τους Ερντόμερς. Εγώ το τον Καζί απέναντί του, ενδιαφέρον πατσάπ. Σε μέσα πολύ δύσκολη προσπάθεια με τη πουλιά. Υπάρχει αμυντικό rebound στην περνιά της, στην δεξιά πτέρυγα. 14-13. Κοιτάει την πάλι στην παίρνει χαμηλά ο Καζί, έχει διπλώσει. Αν πάνω κέρδισε και τη βοήθεια που έχει πάνω του. Συνδοκριτήματα από τον πάντο των Ερντόμερς. Σένις. Λενίτσας στη γωνία, πάτη το screen, ο Βεσκινίδη, πολύ κοσμία στην αρχή της άμυνας των Bears, θα τους οδηγήσει σε ένα ακόμα κλέψιμο, Φίλιος. Μουσονιάδης, στη γωνία, χίτα στη πλατρής, είναι άστοχος, υπάρχει ριβάλλον του Βεσκινίδη. Αρσένης τώρα. Σένης έχει μια άλλη επενδύση που θα χάσει προς την ώρα και θα κρατήσει την για τρεις, είναι άστοχος, αλλά στο σίδερο. Βίλιος θα προσπαθήσει να κάνει φάουλ, τρακουστάρι δεν κατάφερε. Νόλου πάση του Μπορτινιάκη, φανταστική προσπάθεια. Δεν θα έρθει το καλάτι όμως. Ζελενίτσας. Στο το σκριν σου για τρεις, είναι άστοχος. Δουλειάς ο οποίος θέλει το σκριν για να βγάλει μια την ιδιαστική πάσα στη γωνία, δεν τα κατάφερε, δεν κατάφερε να συγκρατήσει ο Κισινίδης. Κοίτα, σε μία από τις τελευταίες επιθέσεις του πρώτου δεκαλέπτου. Σε χαμηλό τέμπο, δεν ζητάει κάποιος χρήσης πρώτο χρόνο. 10 δευτερόλεπτα. Τώρα ζητάει το σκρίνι, θα το πάρει στα 7 δευτερόλεπτα στο Καζί. Υπάρχει πικ εν ρολ, Πολυφωνιάδης για τρεις από την περίμετρο είναι άστοχος. Υπάρχει μάχη και φυσικό rebound, Καζί θα καταφέρνει. Τέλειος. Σου για τρεις, βάζε πίτερ για να δούμε, είναι άστοχο. Μόνο δικτάκι από το Κίκα Airball. Τελικό σκορ πρώτης, λέω του 16-13. Εξελέχουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια του δεύτερου. Δεκαλέψεις ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στο Χριστό του Μαντουλίδη Κόλλιντς για την έναρξη του δεύτερου δεκαλέπτου. Το σκορ στο 16-13. Οι Airballers είναι αυτοί που έχουν... Οι Airballers, οι Ερντόμερς. Καλά. Πήγε να σου πετύχει. Γελενίτσα. Πουλιάς με ένα... Λέει, θα κερδίσει αυτή τη φορά, πήγε να κάνει το ίδιο... Το δεξί χέρι, το πόγιο, το κατάφερε τώρα με το αριστερό, 16-15. Οι Ερντόμερς έχουν την κατοχή... Δεν έρθει τη δεύτερη δεκαλέπτου. Ο Ηλίας Μπέλης έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο για πρώτη φορά για τους Ελλάς Paper Bears. Τώρα θα πάρει την μπάλα, ο Λουσουμιάδης. Στους διατρείς είναι έστοχος. Το πανηγυρίζει διόντως. Φορά στους 4 πόντους, 19-15. Γίνεται από το screen και παίρνει την μπάλα Αρσένης. Πάει ξανά στη γωνία. Το τραμπτσούτ είναι άστοχο. Το παλωτήμο που έχει πέρασει τον αγωνιστικό χώρο. Φανταστική πάσα. Θα τη μετατρέψει. Ο Ηλίας Βέλης σε ασίστ. Υπέροχη πάσα του Καζί. Θα κουστάρει στο τέγιο στον αέρα. Απορρόφησε τη δύναμη που του ασκήθηκε από τον Καζί. Αλλά στόχισε. Μπέλης. Έχει τον Παλωδήμα απέναντί του. Μουσουμιάδη.
Μπέλης θα να πάρει την μπάλα, μετά από μια προσπίση πάει μέχρι μέσα, πίσω θα βάλει τρίπλα. Υπάρχει φάουλ από τον Τρακοσάρη στην κορυφή στον Καζή. Ο Κουμιάδης, Μπέλης. Θα χάσει την μπάλα μέσα από τα χέρια. Από τον Τελενίκο αφήσει να τρέξει. Θα κάνει μια κακή πάσα, την μπάλα είναι εκτός. Ζα, drum roll please. Για τους Εντόμερς. Σιγουλιάς στο χέρι της ελεύθερος έχει τον Καζί απέναντι του. Σε πια δύο μακρινών είναι άστοχος, υπάρχει rebound. Έχει φάουλ από τον Αρσένη τώρα. Τρεξάρις θα περάσει τον πάγκο Χρυσικού μετά από κάποια ώρα θα περάσει στον αγωνιστικό χρόνο εκ νέου. Για πρώτη φορά θα περάσει το δεκάλεπτο. Μπίλιος στην επαναφορά, Μπέλης. Ξέρω ανάμεσα από δύο, έχει σταματήσει την τρίπλα. Λουθουμιάδης. Καζής, κάτσε ο Σούτς, τρίποντα από τη γωνία, είναι άσχημος. Υπάρχει επιθετικό rebound από τον Μπέλη, πάρα πολύ ψηλά. Αλλά θα χάσει την μπάλα τελικά. 21-15 παραμένει. Στένις. Σοχού. Αλλάξει τον Σκουλιά, jump shoot από τον Σοχού. Αυτή είναι στους δεύτερων βολών, είναι έστοχος. 21-17. Μειώνουν το 4 πόντους οι Εντόμερς. Μπέλης θέλει να πάει στο δίδυο στον Ασένη. Αυτό θα κάνει, θα κάνει ένα screen. Jump shoot έστοχο, πρωτού προλάβει να τον περιορίσει επαρκώς για να μην αστοχίσει. Έχει στοχίσει ο Τελενίτσας. Καλωδίνος πήγε στον αέρα με τα μπλο, ευτυχήθηκε αυτός. Το παιχνίδι έχει αρχίσει να παίρνει ρυθμό και στο σκορ πλέον. Ωραία τρίπλα από τον Μπέλη στην έστοχο και πάλι μακρινό δίποντο. Ηλίας Μπέλης είναι ένας από τους τελευταίους παίκτες που θέλει οποιαδήποτε αντίπαλη ομάδα να αποκτήσει ρυθμό. Ασένης Τελενίτσας. Καλωδήμος, jump shoot από εκεί που εκτόρσισε προηγουμένως ο Χρυσοχού. Είναι έστοχος και αυτός από εκεί. Γλυκό σημείο στους τελευταίες κατοχές για τους Εντόμερς, δείξει των ελευθέρων βολών. Ελφορμιάδης, Μπέλης. Παίρνει μια προσπίση, περνάει τα σύντατα από τον προσωπικό του αντίπαλο, από τον Βαλαδίου, ο οποίος του κάνει το φάουλ. Τρίτο φάουλ για Εντόμερς. Δεν έχουν κάνει ακόμα ούτε ένα στη δεύτερη περίοδο οι Paper Bears. Μπέλης. Ελφορμιάδης. Και έτσι και βοήθεια πάνω του fade away shoot με ταμπλό είναι εύστοχος από την δεξιά πτέρυγα. Καλωδήμος. Καλωδήμος για τρεις συνάστοχος αυτή τη φορά. Θα λυπάμαι του Καζή και πολύ χρονιά θέλει να παίξει. Μπέλης. Μπέλης παίζει τρίπλες στον Αρσένη για τρεις είναι airball. Φιλιά. Rebound. Για τρεις είναι άνθρωπος στους Ελληνίτες, υπάρχει πάρα πολύ ψηλά αμυντικό rebound από τον Καζή. Μπέλης πάει μέχρι μέσα, θα χάσει προς την μπάλα, αλλά η κατοχή παραμένει για την ομάδα του. Μπέλης το παραφέρει. Θα παίξει με τον Πολυκομιάδη και θα πάρει για τρεις και θα ευστοχίσει ο Μπίλιος. Για δύο διορθώνω. Δύο έδειξε ο ρεφ. 29-21. Μέχρι μέσα θα πατήσει την γραμμή. Ο Βαλοδήμος. Λουκανιάδης. Double zero. Μέσα. Καζής κάτσε σούτ από τη γωνία, ένα ακόμα είναι άστοχος. Βρεθεί διδυκτικά ελεύθερος, Ασένης θέλει να τρέξει από την αριστερή πτέρυγα. Καστή
πάσα, ο Παλωδήμος είναι εύστοχος. Συμπληθέρει και ήταν ελεύθερος. Είχε χάσει προς την ισορροπία του. Φυσικά νομίζω ότι θα χαθεί, αλλά δεν ξέρω τι προσπακάριζε. Για δύο πατώντας στη γραμμή είναι άστοχος ο Μπίλιος. Εδώ έχει σηκωθεί ο Χίτας, ετοιμάζεται να περάσει τον αγωνιστικό χώρο. Υπάρχει ένα ακόμα καλάθι από τον Παλωδήμο. Είναι πολύ μεγάλο μέρος της εκκλήσης των Αποφάσισε να γυρίσει το ποδόσφαιρο mid-game.
την έστωπα από την μπάλα που πήρε από την παραφορά. Από τον Αρσένη που πήρε πάρα πολλά τέτοια πάνω μια σουτάκια οι Ντόμερς για δύο πόντους μέσα στο πόστος. Όλο πάσα από τον Μπίλιο για τρεις είναι άστοπος ο... Υπάρχει ένα ακόμα σχετικό rebound του καλάθι. 36-31. Άμεσα στο Γκαστούμι, πάει μέχρι μέσα, θα βγάλει την μπάλα στην κορυφή του γιατί την παλωδίνω στην άσταση και κάνει την πάσα του Ήταν ωραία πάσα, απίστευτο άλμα από τον Μπέλιο που θα φύγει την μπάλα στο καλάθι. Το νούμερο 23. Αν πρόλαβα να καλά. Πράγματι. Αλλαγή. Ρε, αλλαγή. Όχι, υπάρχει πράγμα για αλλαγή για Μπέρς. Ξανά λέμε. Έχει αλλαγή. Αν σας πω. Φόρος στο περάσι με τα παρτιώνα στην παρκέστα του Γκαστούλη. Αρσένη στα δευτερόλεπτα πάει μέχρι μέσα με ανάποδο lay-up. Στα αριστερό υπόγειο είναι άστοχος, τρεις πέτρες. Πάτα, η μπάλα χάθηκε. Μέλης, ανάμεσα σε δύο. Θα δώσει τελικά την μπάσα και θα έρθουν άλλοι δύο πόντι. Τελικό που έχει τον Σίτα αυτή τη φορά. Φάουλ, φάουλ, φάουλ. Έχει τον Πολυπενιάδη. Double zero. Νούμερο ένα. Και ο αδελφός του. Ήταν στην δημιά του από τον Παλοδήμο. Θα πει τελικά η μπάλα. Στο διατρίσι που σου πού είναι άστοχος, μόνο καμπλό. Ξέρεις πολύ από την κάποια την μπάλα, η μπάλα βγήκε εκτός τώρα από την προσπάθεια του Κουτσοκού να τη συγκρατήσει. Προσοχή, 40-31, 1-11 και το τέλος, τέλος. Κοιτάει την μπάλα και την παίρνει ο Μπέλης, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια για κλέψιμο. Δεν γράφερε ο Κινίδης. Ξανά Μπέλης, με παρόμοιο τρόπο αφήνει την μπάλα στο καλάθι όπως έκανε και προηγουμένως από την ωραία πάσα. Μια δυσοχήτως αυτή τη φορά. Ξένει στο Παλωδίνο. Για τρεις, έστωχος. Φαίνεται στις απλωμένες του κινητικόρου. 42-34. Διαφορά στους 8 πόντους, 33-34 αυτό το τέλος. Κάτσε στο τρίποντο, είναι άσχημα αυτή τη φορά και βρεθεί ελεύθερος. Κοιτάει τον καμπλό, 8 δευτερόλεπτα από τα 20 για τους Βέρς. Με όλους πάσα, δεν ήταν η καλύτερη δυνατή, αλλά ο Πολυπενιάδης συγκρατεί. Οι άνθρωποι είναι 2-3. Πάτε στο rebound, 12 δευτερόλεπτα, όλα εξαρτώμες. Αρσένης. 2-3 είναι άστοχο. Είναι 3 δευτερόλεπτα. Πρέπει να το πάρει. Πήρε με try and beat, δεν μπήκε το 2-3. Από τον Κίτα, τελικό σκορ. Πρώτου χρόνου 42-34 σε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Το Derby καλά κρατεί, μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια. Επιστροφή στο κλειστό του Μαντουλίδη College, το σκόρ είναι στο 42-34 σε περίπτωση που από το πρώτο ημίχρονο χάσετε την όρασή σας. Είναι μπροστά με 8 πόντους. Τρέξει ο δικός μας, έτσι ο Πασχάλης, ξέρει. Με το που γίνει αλλαγή κατευθείαν με το πίσω. Σέιπερ Μπέρς, δεν θα έχω μια μικρή διακοπή για να διάφορα συγκλειστικά της στη γραμματεία. Jump shoot είναι εύστοχο από τον νεοφερθέντα στο παρκέ Ζελενίτσα. Κάτσε για κάποια ώρα στο πάγκο έχοντας
με τρία φάουλ. Βάλτε ένα rebound για να μην ψάχνουν και να νομίζουν ότι δεν έχουν συμμετοχή. Έκανε συμμετοχή κανονικά. Ναι, αλλά βάλε ένα rebound για να μην νομίζουν ότι κάποιοι και ψάξουν και... 42-36. Καζής. Φουρνιάδης. Εγώ το συμβουλίδι απέναντι του, ψηλότερο αντίπαλο. Αντίπαλο. Έχει τριπλώσει άμυνα πάνω στον Πελίο που είσαι την μπάλα. Ο Φουρνιάδης στα 12 δευτερόλεπτα. Μέχρι μέσα ο Καζής θα πάρει την μπάλα και έπτυξε και τη βοήθεια που είσαι πάνω του. 44-36. Ο Κοσάρης. Θα στυπάξει τον Ζελεμίτσα. Και πάει μέχρι μέσα, να μπει σε τρεις παίκτες. Υπάρχει ελεύθερος, απλά μαθηματικά είναι. Πάει μέχρι μέσα, βρέθηκε ο ελεύθερος. Αλλά όχι ο ελεύθερος. Σκυλίδης, υπάρχει το τυπικό rebound στον Ζελεμίτσα. Και θα γυρίσει από τη μία, θα γυρίσει από την άλλη, θα γυρίσει από την ξανά άλλη. Θα ξαναπάρει την μπάλα στο 5 δευτερόλεπτα. Στην πια 3. Ήθελε να εκμεύσει το φάουλ από τον Πίλιο. Ο Καλιφορνιάδης Ιωάννης ζήτησε τεχνική ποινή από τον παντού που ήταν δίπλα. Δεν έγινε ούτε κάτι, ούτε φάουλ ούτε τεχνική ποινή. Ζελεμίτσας και Πίλιος αγκαλιάζονται. Μπέλης στις βολές. Μέρος αρκετό, έχω χάσει το μέτρημα. Εύστοχος παραλαμβάνει την πρώτη βολή. Διαφορά στους 9 πόντους. Αν επιχείρησε στη δεύτερη, πάμε στο ψυχολογικό όριο, όπως λένε πολύ μπασκετό, φύγει στον 10. Αυτό θα συμβεί 46-36. 10 στο κύριο για Paper Bears. Ο Λαγκοσάρης έχετε βάσει στην κύριση. Δεν έχουμε δει σε ρόλο point guard πολλές φορές το πρώτο ημίχρονο. Πάρει το σκρίνι από τον Κινίδη. Θα να αλλάξει την μπάλα με τον Κουτσουκού, θα την πάρει ξανά. Κουτσουκού, αλλά ξέρω με τον Κινίδη, θα πάρει την μπάλα, θα εκτοχίσει σε ένα χειρικό σουτάκι από τα 4,5-5 μέτρα που του αρέσει. Μέλης. Του Φρονιάδη. Θα αλλάξει, δεν θα πάρει το σουτ, θα ξαναδώσει στον Κίτα, ο οποίος θα γυρίσει, θα εκτοχίσει. Ένα fade away δίποντο. 48-38 και παρά το 10 πόντων αλλά κρυφή. Ζελεμίτσας. Ο Κοστάρης. Μέχρι μέσα ανάμεσα σε δύο, θα αρχίσει σε δύο βολές ο Γκάρτς του Μιρντόβερς. Κόλ που έχει χρειοδίσει τον Μπέλη, ο οποίος πήγε σαν βοηθεία. Αυτοκοσκή στη δεύτερη, 48-40. Δύο μάτς είναι αρκετά άσκοφοι από την κανόντα μέχρι στις 25, 3-21 και 3-18 για Μπέρτς και Ντόμπερς αντίστοιχα. Γυρίζει το παιδί μάρα Κίνα. Μίλιος δίπλα τα σκρίνς για 3 από το Λουφινιάδη. Την πάλι είναι άσκοφος, η Κίνα στο τυπικό rebound. Παραμόλευε και ήταν εκεί η μπάλα. Γυρίζει ο Καζής, καλάθι και φάουλ. Πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια. Πάλι που έχει κρυωθεί στον Μπάτα. Ευκαιρία για έμεσο τρίποντο. Και έπισε και τη βοήθεια. Εδώ το φάουλ έβαλε και το Καράσι σε ένα ακόμα fade away. Δίποντο ο Καζής. Παίρνει το χρόνο του. Ναι, στον χρόνο στην πολύ. 41-40. Κουτσάρι. Σε ρόλο περισσότερο οργανωτή στο δεύτερο. Είναι το μπέλι απέναντί του. Ο Κοσάρης βρέθηκε ελεύθερος για 3. Είναι άσχος, υπάρχει λιπάνω και κοίτα να τρέξει. Συγκινιάζεις. Στην Ζελενίτσα απέναντί του, δεν σου κάνει φάουλ. Μίλιος. Μέλιστα βγάλει την μπάλα εκεί που είναι ο Καζής. Καλό θα βγει εκτός. Πώς είναι. Μπέλης.
Μιλιάδης. Στη γωνία μακρινό δίποντο, airball από το Χίτα. Και συνεχίζει κανονικά το παιχνίδι. Δεν υπάρχει κάποια διακοπή. 51-40 Ζελενίτσα για 3. Είναι άστοχος. Βάζει το του jump shoot μετά από το σκόρι bound. Από τη δουλειά είναι και αυτός άστοχος. Είναι πολύ καλά σε πολλά shoot. Τόσο τρίποντα όσο και τρίποντα. Ωραία πάσα πίσω στην πλάτη που βγαίνει και τραγούς. Βίλιος θα ξαναπάρει την μπάλα. Βέλης για 3 από το μία είναι άστοχος. Υπάρχει rebound από τον Ζελενίτσα που θέλει να τρέξει. Θα κερδίσει. Απλό φάουλο για διαφημιστικό. Φιλιά στο γυρίσι, πα στο κύσι. Μπέλι. Πάρει το ριμπάουν. Κοίτας, μέχρι μέσα η μπάλα θα πάει. Είναι ο Καζής ο οποίος θα συμμετοχέσει σε 2,5 πόντους παραλίγο να κλέψει την μπάλα από την Μιλιάδη. Τι έδωσε
τις βολές. Θα είναι στο κοστοκρότη. Στο κοστοκρότη στη δεύτερη. 97. Θα βλέπω τα 4. Στο φού. Θα πάρει την παλαιστινικά, έχει πάει δύο παίκτες πάνω του, πέρασε τον Μπέλη, πέρασε και τρίτο παίκτη τον Μπίλιο που έφυγε πάνω του και τους τρεις, 97-46, διαφορά στους 11, 4-23 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Μισονιάδης καζί, ωραία πάσα στον Μπίλιο, μία ακόμα στη γωνία σου για τρεις, είναι άστοχος ο Κίτας, υπάρχει κουρκό rebound που καζί και καλά, και ανάμεσα στους δύο παίκτες, στον Κουλιά και τον Τζελενίτσα και βρίσκεται εκεί από τον πάγκο ο Παλοδήμος. Από τον πάγκο και ο Παλοδήμος για να είναι πιο σωστή γραμματικά. Δουλειά σου. Θα το στάρεις. Θα δείξει τον Μπέλη απέναντί του. Υπάρχει screen που έχει δώσει ο Ζελενίτσας. Ο ψηλότερος που έχει πάνω στην φορά. Και δουλειά σου πάει μέσα. Πάρα πολύ δύσκολο καλάθι. 59-48. Για τρεις έστωχο ένα από τα λιγοστά τρίποντα που έχουν μπει στο παιχνίδι για τις δύο ομάδες. Από την περίπτωση, από την κορυφή. Θα ζεις, έχοντας την πρώτη άμυνα πάνω του θα υπάρξει σφύριγμα. Φαουλ 2-4 φαουλ. Τρίτο φαουλ και για τον Τρακοσάρη τώρα. Τρακοσάρης και Ζελενίτσας έχουμε 3 φαουλ. Καζής για 3 από την γωνία δεν μπορεί να απαντήσει. Έχοντας τον Σκουλιά απέναντι του. Στο φου. Για 3 στην κίνηση. Έχοντας τον Μπέλη απέναντι του. Είναι άνθρωπος. Κάνει φάουλ στο τρίποντο, δεν το πήρε. Προτιμιάδης. Μέσα, θα βγει την μπάλα στο καλάθι, δεν θα μπει αυτή μέσα από το κοιτά. Και συγκρατεί την κατοχή, την μπάλα, αλλά όχι την κατοχή, δύο φορά. Παλοδήμος θα άφησε να πει. Την μπάλα να βγει εκτός. Σοφού. Καζί 59-53. Απειλούν με comeback πλέον οι Edomers. Έχοντας τη διαφορά στους 6 πόντους. Βίλιος στη γωνία σου για 3. Είναι άστοχο από τον Καζί. Θα βάζει ο Μαθένα αυτό που λέγοντας κάποιους περισσότερο και ιδιαίτερα στις πτυχές. Αφού πάει μέχρι μέσα. Πάρα πολύ γρήγορα θα βάζει και από τον εαυτό του. Πολύ κοντά στο να αφήσει την μπάλα στο καλάθι, η αλήθεια είναι. Σε μια δύσκολη προσπάθεια, είναι άστοχος. Ο Κίτας σε μια ακόμα δύσκολη προσπάθεια, ξοφού. Η αδρεναλίνη είναι στα ύψη. Και στον Κουσοφού και στο... στον αέρα που πλανάτε. Αν ο αέρας έχει αδρεναλίνη, ποιητική αδεία, θα μου επιτρέψετε. Στρέφοντας στην λίγο πιο πεζή πραγματικότητα, η μπάλα είναι για τους Edomers. Για 3. Έστοχο! Από τον Παλοδήμο. 59-56. Από το 59-48, αν δεν κάνω λάθος. Μέχρι με ένα σερί 8-0 οι Edomers. Έχουν κολλήσει τους 59 πόντους εδώ και αρκετή ώρα. Οι Bears. Θέλει πάει μέχρι μέσα πάρα πολύ αποφασιστικά. Καλύπτοντας πάρα πολύ χώρο εν αέριο. Πολύ γρήγορα ο βηματισμό είναι... Ομαδικά Γιάννη. 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 Πόσα ομαδικά. 3-5 από κάπου. 3-5. 3. Τι. 3. 3 ο Χρήστος. Θέλει στις βολές, είναι έστωχος στην πρώτη. 60-56 διαφορά σε μαξιλαράκια ασφαλείας για τους Bears.
Νωρίς να συζητάμε για τέτοια. Αν και το σκορ μπορούσε να είναι σκορ τέταρτης περίοδου, όχι τρίτης. Και μάλιστα να έχουμε 1,5 λεπτό να πούμε ακόμα αγωνιστικά μιλώντας. Πάντα θα βγει εκτός είναι για τους Ερντόμερς εκ νέου. Ζελενίτα. Στην κορυφή. Στο που. Στο 17 δευτερόλεπτα ακόμα στο βίντεο πέναντί του. Πολύ ψηλά η γραμμή άμυνας. Πάρε ένα screen, έχει ψηλότερο τίποτα μπροστά του Γκαζί. Θα δώσει ωραία την μπάλα στο Σουκουλιά. Ένα υπόγειο λεϊά. Το πικ εν ρολ θα βγει σε δεύτερο χρόνο. Το δεύτερο καλάθι δεν μέτρησε. 58 λοιπόν, Καζής. Θέλει να παίξει τη δύναμη, στην πλάτη που θα καταφέρει. Το προσωπικό του αντίπαλο, ο οποίος ήταν ο Σουκουλιάς. 62-58. Υπάρχει deflection, ο Σουκουλιάς θα συγκροτήσει την μπάλα. Από την πάση που προοριζόταν για αυτόν, τραγουστάρει. Πάει μέχρι μέσα, έχει διπλώσει ο άμυνα πάνω του, jump shoot είναι εύστοχος από τον Σουκουλιά. 62-60. Ήλιος. Καζής βουτίζεται μέσα στη ρακέτα, δεν θα πάρει την μπάλα στην Καζής. Ήλιος εύστοχος. Σε ένα πάρα πολύ κομβικό σημείο για την ψυχολογία. Στο συν 5-17 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της τρίτης περίοδου η Μπες. Μπάλα από τη Σελενίτα. Με 3 δευτερόλεπτα jump shoot είναι άστοχος, υπάρχει αμυντικό rebound για την Δεν έχει χρόνο να κάνει κάτι παραπάνω πέρα από να μαζέψει το rebound. 65-60 τελικό σκορ μετά από 30 αγωνιστικά λεπτά. Οι δύο ομάδες έχουν σκαρφαλώσει αρκετά ψηλά στο σκορ. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο μέχρι μαζί μας. Επιστροφή στο Κριστό του Μαντουλίδη College. Οι δύο ομάδες πέρασαν στον αγωνιστικό χώρο εκ νέου για την έναρξη της τέταρτης περιόδου. Τώρα είναι στο 65-60 υπέρ των Ελλάς του Hyperbears, οι οποίοι έχουν την πρώτη κατοχή. Καζής μέσα στη ρακέτα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι κερδίζοντας για μία ακόμα φορά και την βοήθεια που πήγε πάνω του. Ζελενίτσας, 67-60. Σπίτια 3, είναι άσχημα στο Παλοδήμος. Καζής το rebound. Λεχομιάδης, ωραία πάση στο Μπέλη. Με φάουλ στον Χρυσοχού, αν πρόλαβα να το καλά, του ειδικού διευθυντής. Α, τεχνική ποινή. Τεχνικά φάουλ. Μερικός είναι σωστός. Έστω στην πρώτη βολή, στην τελευταία που ήταν μία. Ο Μπέλης. Εθνική ποινή δόθηκε στον Χρυσοχού. Ήλιος γυλάει με τον μπάγκο, δίνει την μπάλα στον Πολυσομιάδη στην επαναφορά. Φόρος για τρεις από τη γωνία, έκτοχο μαχαιριά στην καρδιά αυτό το τρίποδο από τη γωνία από τον Καζή, ο οποίος στέλνει τη διαφορά στους 10 πόντους εκ νέου, 70-60. Με το 60-58 στο 70-60 για τους Μπέρς. Ζελενίτσα. Θα βγάλω στον Καλαδημό. Προλαβαίνω να χάσει την μπάλα, θα γυρίσει με ένα fade away. Πολύ δύσκολο, δεν θα καταφέρει να κερδίσει τον Φόρο, αλλά με δεύτερη προσπάθεια πάρα πολύ δύσκολο καλάθι. 70-62 μετά από rebound, επιθετικό. Μέλης, πάει μέχρι μέσα, απίστευτη φάση, κάρφωμα! Πρέπει να ψάξουμε να δούμε ποιος χειρουργός, καρδιολόγος εφημερεύει, γιατί τέτοιες φάσεις δεν έχει να μας αφήσουν στον τόπο. Ζελενίτσας. Στόχησε στο φύγια 3, πάει μέχρι μέσα ο Τραγκοσάρης, ανάμεσα στους 2 είναι άστοχος. Έβγαλε το άκρη του στην προηγούμενη φάση ο Μπέλης. Πολυφρονιάδης. Καζής. Φρονιάδης στο φύγια 3, είναι άστοχος, υπάρχει πάρα πολύ ψηλό ο Μπέλης. Τι κάνει μέσα στη ρακέτα ο Ηλίας Μπέλης απόψε. 4 σερή δική του πόδι. 2 με πιο αφήσιμο τρόπο από τους άλλους 2. 74-62. Πολλά διάρκεια μαζέστηκαν, στο τέλος θα γίνουμε real estate. Σκαστή πάσα απίστευτη μέσα στο καλάθι
Κουκουλιάς 74-64. Στους 10 πόντους του πάλι διαφορά. Τέλει, στο διατρίσμε. Πάρα πολύ μεγάλη καμπύλη, είναι εύστοχος! 7 σερίδικοι του πόντι. Αυξάνουν τη διαφορά και το momentum πιο σημαντικά στο παιχνίδι. 78-64. Time out από τους Herdomers που μας τρέχουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στο μισό του Μαγνίδη College. Νομίζω ότι η λέξη επιστροφή αρκεί. Αν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε λέξεις, πλακωνίζει αυτή η φιλοσοφία, κυρίες και κύριοι. Η διαφορά είναι στο 14 για του Ελλάδα Paper Bears. Οι Ερδόμενες έχουν την πρώτη κατοχή με το time out που πήραν ήδη. Αφού μετά από ένα sprint θα στοχίσει. Πολυκρονιάτη. Μαζί, ωραία πάσα, δεν θα τη μετατρέψει σε αυτή. Μαλωδίνο στο rebound. Μέσα κάλυψε πάρα πολύ χώρο και έφτασε στο καλάθι. Σουκουλιάς, ο Φουγκόν. Στα 64 έχει πάει το σκορ. Τέλει. Θα γυρίσει, θα στοχίσει αργά και μαθαμιστικά η μπάλα βγήκε εκτός. Κάλυψε έβαλε. Για τρεις. Το σίδερο είναι άσχημα. Παναδήμος και υπάρχει φάουλ. Πάρα πολλά χειροκρότημα από τους παίκτες των Paper Bears. Που έχει χρεωθεί στον Τζελενίτσα είναι το 4ο δικό του. Καλά θυμόμουν. Μπράβο μου. Τέταρτο του άλλου. 1-3 τέταρτη περίοδο. Η Φουνιάδης θέλει να συγκρατήσει την μπάλα από τον Παλαδήμο. Πάει μέχρι μέσα. Φαουλ και πάλι. Από τον Παλαδήμο αυτή τη φορά. Τρίτο προσωπικό δικό του. Αρχίζουν να μαζεύουν πολλά φαουλ σιγά σιγά. Ορισμένοι παίκτες στο Herdomers. Πάει στον Καζί. Δύο βολές. Γιουγκέσιντιτς. Πάλι φάουλ. Πέμπτο. Ποιος πέμπτο. Πέμπτο φάουλ του Τζελενίτσα. Γίνεται ο πρώτος παίκτης που αποβάλλεται. Με πέντε φάουλ. Στον αγώνα. Καζί θα εκτελέσει δύο βολές. Αργούνα, αλλά σπαναστικά πίσω από το αρχέ. Δεν θα
αυτό. Jump shoot με πάρα πολύ μεγάλη καμπύλη από τον παραδείγμα Νάσκος. Με airball. Παρακούνις δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει την μπάλα. Θα βάζει λίγο με τον εαυτό του. Χειροκροτούμε όπως από την υπόλοιπη ομάδα. Ως ήθιστε. Ζαμπτούτε εγώ το συνεργαστή απέναντί του, είναι άσπακος, σκουλιά, στο rebound. Ο ίδιος θα σουτάρει, θα εκτελέσει και θα εξοχίσει στους δύο πόντους. Είναι ανοιχτό διάδρομο, απίστευτη πάσα πίσω από την πλάτη. Δεν θα μεταφέρει ο ασίστ από τον Σίτα. Η πάσα, θα ζει σπίρει την μπαλά. Στο που φορτώθηκε, απορρόφησε πολύ ωραία την δύναμη που ασκήθηκε πάνω από τον Ιφωνιάδη. Ωραία τρίπλα από το Σίτα από την πλάτη. Νόλου πάσα στον Μπέλη, μία ακόμα, δεν θα μεταφέρει ο Καραγκούνης. Θα βάζει τον εαυτό του ο Σίτας. Υπάρχει η πόδη. Αλλά είναι εκτός. Συνείδης. Για τρεις μπαλαδίμος είναι άστοχος. Υπάρχει με το σκόρι πάνω από τον προαναφερθέντα του Συνείδη. Δουλειά σου πάει μέχρι μέσα σε μια κίνηση που του αρέσει, θα τον δικαιώσει αυτή τη φορά. 81-70. Ζωνιάδης. Κοίτας. Υπάρχει στήριγμα 7 δευτερόλεπτα για την επίθεση των Μπέρς, έχουν συμπληρώσει τα ομαδικά τους φάουλ οι Ερντόμερς. Έχουμε τρία ακόμα να δώσουμε στους Μπέρς. Και μέχρι μέσα ο Κίτας θα δώσει στον Καργούνι, ο οποίος βρίσκεται ακροπονισμένο, δεν το πήρε όμως. Μπέλης πάσε το Κίτα, ο Μπέλης θα αστοχίσει, αλλά πριν του αστοχίσει έχει προηγηθεί η λήξη του χρόνου. Στο πού θα επαναφέρει. Είναι μέσα ανάμεσα σε δύο θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, δεν κατάφερε να φτιάξει. Να ανοίξει την χειρονομία για το χαμηλό τέμπο. Τέλειο. Θα μια προσθήκη στα κύτατα, πάει μέχρι μέσα. Αφήνει την μπάλα στο καλάθι, πάρα πολύ αθλητικός, πάρα πολύ αλπικός. 83-70. Τέλειο. Αυτή η μπάλα Μπέλης κοιτάζει τις επιλογές του. Βγάλει την πάση στον Καζί, μία ακόμα πάσα, δεν θα καταφέρουμε την επιτρέψη σας. Εσύ ήταν Καραγκούνης, κρατεί την κατοχή. Στη μέσα ο Πολυκρονιάδης έδωσε ωραία πάση, την οποία εκμεταλλεύτηκε ο Κιτάς. Με το 85-70. Έχουν προαναγγελθεί μία ακόμα. Λίγο 13. Προαναγγελθεί μία ακόμα αλλαγή. Ούλιο στο φεράκι του αγωνιστικού χώρου, Μπαλαδήμος. Μισό στο μέρος χέρι του Μπέλη, δεν κατάφερε. Κοίτας. Ωραία πάσα στο Μπέλη. Άλλη που πάσα δεν βγήκε κάτι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Βγήκε κάτι εντυπωσιακό, μια φάση με το έγκυπτο. Κοίτα, υπάρχει ένα time out που έχουν καλέσει την Perversity. Είναι μπροστά με 17 πόντους, 87-70. Έφτασε πολύ λίγο για τα τελευταία 3 και 15. Μην δε μαζί μας. Στο Χρήστο Σαρδάμ στην πρώτη λέξη, ωραίος, σπίγερ να σου πετύχει. Εμείς στον Χρήστο Κουστό του Μαθοδίδη College, το σκορ είναι 87-70, η πρώτη κατοχή μετά το time out είναι για τους Ερντόμερς, θα λένε κάποιους παίκτες μεταξύ τους, τώρα θα ξεκινήσει η εκ νέου του παιχνίδι. Συνήθεις θα δώσει στον Αρσένη, αλλά δήμος του Γιατρής. Τα μπλό είναι άσχος, μπαίνεις πάρα πολύ ψηλά, ανοίξε το σκουλιά που είσαι πάγει του σκορ πάνω. Η φλέξη είναι τελικά φλέξιμο από το σκηνίδι. Στο που θα προσπαθήσω να πάρει την μπάλα από το κουκουλιά, δεν τα κατάφερε.
Τον σπάσω τη χίτα στον Μπέλη, πάρα πολύ ψηλά αυτός στα στόχηση. Υπάρχει θετικό rebound και καλάθι από τον ίδιο. Χίτα ο οποίος ήταν εμπνευστής της προηγούμενης φάσης, η οποία δεν στέφθηκε με την τυχεία σε πρώτο χρόνο. Μαλαδήμος, πίσω πού. Κέρμπολ, κατοχήν ξανά για τις αρκούδες. Βρίσκονται στο κλειστό του Μαντουλίδη Κόλετζ. Παίζοντας πάρα πολύ αθλητικά. Παίζοντας το παιχνίδι βασικά που έχουν παίξει και τις προηγούμενες 12 αναμετρήσεις τους. Αλλαγή. Η αλλαγή. Ο Σκόρος περνάει πριν από πολλή ώρα στον αγωνιστικό χώρο. Καθώς και ο Νταούλας έχει περάσει για πρώτη φορά. Στα τελευταία λεπτά. Πίσω χου. Θα πάρει την μπάλα, την μπάλα θα πάει στον Κουλιά, ο οποίος θα κερδίσει δύο βολές. Έχει εδώ στην πρώτη σου Κουλιά. Στη δεύτερη, 89-62. Κοίτας. Τζαμψούδι. Καταρχήν το προηγούμενο στο Ραούλης από τον Πάγκο και θα ξεκουσικώθηκαν όλοι. Βρισοχού. Για τρεις είναι άστοχος. Έβαλε και αυτό το νούμερο και το όνομά του στην λίστα των σκόρερ για πόρτε. 107 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της αναμέτρησης. Οι Μπέρνς θα προχωρήσουν στο 4-9. Οι Ερντόμερς εκ το συγκλονιστικότητα του απρόπτου θα προχωρήσουν στο 3-10. Για τρεις είναι άστοχο, είναι στο μεθεί ελεύθερο στον σκόρο. Υπάρχει θετικό rebound τελικά από το κοιτά. Μόλις πάσα μία από τις πολλές που έχει βγάλει στο 4-10, στο 3-3 είναι άστοχος. Από λίγο διαφορετικό σημείο από το οποίο αυτό έχει προηγουμένο χωρίς χώρος. Τέμις θα είναι στην μέση σαν φουκουλιάς, θα στοχίσει. Παλοδήμος φουτάρει, 2-3 είναι άστοχος που κράτησε την μπάλα. Και από δύο έχει κερδίσει το φάουλ από το... Έχει την πύχη έρθει για βοήθεια. Μπορεί να το σπορώ. Για στις βολές λοιπόν. Έφτωχο στην πρώτη, 91-73. Το κοστί στη δεύτερη, 91-74. Διαφορά στις 17. 1 και 12 πριν το τέλος της τέταρτης περίοδου. Αγγούρης με πάρα πολύ μεγάλη καμπύλη, μετά μπλό, είναι έστοχο! Κοιτάξτε τι πάρτι γίνεται στον πάγκο των Μπέρντς. Μόνο τα πατατάκια λοιπόν. 94-74. Φανταστική πάσα στον Χρυσοχού με δεύτερη προσπάθεια. Στο δεύτερο χρόνο μάλλον θα βγει προσπίση για να το περιμένει. Μετατρέψει σε αυτής. Κοίτα, υπάρχει deflection. Όχι τον μπάνερ, ρε παιδιά. Μην πέσει κάτω τον μπάνερ. Από όλο το γήπεδο στον μπάνερ. Μπήκατε να στείλετε την μπάλα. Όπως και να έχει. Μπέρντς. Έχει ξανά την κατοχή. Παραγούνης. Για τρεις από την γωνία με πάρα πολύ μεγάλη καμπύλη. Back to back. Κοιτάξτε πάλι τι γίνεται στο πάγκο. Λίγο πιο ήρεμα τα πράγματα στην χώρα. 97-74. 25 δευτερόλεπτα του τέλος. Βλέπουμε μία από τις τελευταίες επιθέσεις στο αποψινό δεύτερο αγώνα στο Δημοτικό Μαντουλίδη Κόλετζ. Αρσένης με πολύ μεγάλα βήματα πάει με τη μέσα στόχη. Υπάρχει φάουλ που έχει δοθεί στον Κουνιά. Okay.
να το δω το τελευταίο ζευγάρι ελεύθερων βολών που θα δούμε για απόψε. Φιλιάς έκανε... Και κάνει ακόμα καλό παιχνίδι. Όντας από για αρκετό καιρό, όπως είπε και ίδιος στη συνέντευξη, στη σχετική συνέντευξη που παραχώρησε στο μπασκετάκι Θεσσαλονίκα League, στο Facebook. Πριν το παιχνίδι. Στοχος και στη δεύτερη. Τώρα δούμε αν θα υπάρξει επίθεση. Οι αλληλοί συγχαίρονται. Δεν φαίνεται να υπάρξει πρόθεση να εκδηλωθεί τελευταία επίθεση. Πράγματι, τελικό σκορ 97-96. Δεν κατάφερα να κυριαρχήσουμε. Πήγε, να το πούμε λαϊκά, το παιχνίδι που έπαιξαν με γρήγορο τέμπο. Έπαιξαν αθλητικά όπως και στα προηγούμενα 12 παιχνίδια. Κάπου εδώ πέρα νομίζω ότι είπαμε ό,τι είχαμε να πούμε τόσο εμείς όσο και οι παίκτες πρωτίστως. Από όλους όσους συνεργάστηκαν για να έχετε οπτικό ακουστικό υλικό, από τους παίκτες, από την διοργανώτρια αρχή, από τους διαιτητές, από την γραμματεία, ευχές για όμορφη συνέχεια να είστε όλοι καλά. Πληρώσω 30 ευρώ, μη σε πούνε, ε! Μη σε πούνε, έχω 50, δεν έχω πούνε.